Έναν χρόνο μετά τον κλείσιμο των σχολών μας, η κυβέρνηση κάνει την πολιτική επιλογή να δώσει στους οικονομικούς φόρους του κράτους και στις δυνάμεις καταστολής αντί να τους επενδύσει στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα και στα νοσοκομεία. Από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, η αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών ήταν μαζική και σύσσωμη. Καταφέραμε να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια μέσα από την πολιτική και πολιτιστική μας δράση, κάνοντας γενικές συνελεύσεις στους συλλόγους μας, εκδηλώσεις, συζητήσεις, ζωντανεύοντας ξανά το πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τις Βρετανικές αρχές, έφερε δύο φορές δυνάμεις καταστολής στο ΑΠΘΙΤΑ σε διάστημα εντός δύο εβδομάδων, θυμίζοντάς μας σκοτεινές εικόνες από το παρελθόν. Ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν πάρει απόφαση για την εκένωση της κατάληψης χθες, εισέβαλαν βιαίως τα ξημερώματα, ακυρώνοντας έτσι τις αποφάσεις που είχαμε πάρει δημοκρατικά μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις. Δείξαμε χθες το μεσημέρι στον δρόμο ότι δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε μαζικά τον αγώνα μας και απαιτούμε να παραιτηθεί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Παπαϊωάννου και οποιοδήποτε άλλο συνεχίσει να εφαρμόζει αυτό το νομοσχέδιο και αυτές τις κατασταλτικές πρακτικές εντός του Πανεπιστημίου μας, να αναιρεθούν αμέσως όλες οι καταγγελίες που έχουν κατηγορήσει στις συμφοιτήτρες και στους συμφοιτητές μας και να ανοίξουν επιτέλους τα πανεπιστήμια μας με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, προκειμένου να γυρίσουμε πίσω στον κοινωνικό και ακαδημαϊκό μας χώρο.